Στην Αποκάλυψη 14 μιλήσαμε για τον άγγελο του Κυρίου που πιστεύουμε ο Κύριος Ιησούς το πιο πιθανόν και ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο από το μεσουράνημα σε όλη τη γη. Φανταστικό πράγμα. Χαλελούια. Και να τι είναι το Ευαγγέλιο. Όχι. Όλοι φαίνεστε τόσο πολύ ωραίοι σήμερα. Έτσι αρχίζουν τα κηρύγματα τους. Θα αρχίσουμε τα κηρύγματα με ένα αστείο. Ο Θεός σε θέλει πλούσιο, σε θέλει χαρούμενο, σε θέλει θεραπευμένο. Το ξέρω, το πιστεύω. Ότι ο Κύριος με θέλει να προοδεύω. Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να υγιένεις και να ευωδούσε. Χαρά μου είναι να σε βλέπω να υγιένεις και να ευωδούσε. Όχι όμως ανεξάρτητα από την ψυχή σου, καθώς με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα και σε ανάλογη αύξηση η ψυχή σου ευωδούται. Ματθαίος 15:26. Τι κι αν κερδίσεις τον κόσμο όλων και ζημιωθείς την ψυχή σου. Άρα ας δώσουμε προτεραιότητα στο ότι ο Κύριος, ο Άγιος Θεός δίνει προτεραιότητα. Είμαστε έτοιμοι? Αμήν. Διαβάζουμε από την Αποκάλυψη 14 το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τον ουρανό, το οποίο θα πρέπει να είναι και το ίδιο σήμερα. Λέγοντα εν φωνή μεγάλη, εδάφιο 7, 14, 7, Αποκάλυψη 14, 7. Λέγοντα εν φωνή μεγάλη, φοβήθητε τον Θεόν, και δότε αυτοδόξαν ότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε το ποιήσαντι των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πηγάς υδάτων. Αμήν. Και μπορείτε να καθίσετε. Τι λέει η υπέρτατη αρχή στη ζωή μου? Ότι ο Κύριος επίησεν των ουρανών και την γην και την θάλασσα και τα πηγάς των υδάτων και πάντα τα εν αυτή. Άρα λοιπόν, αφού τα δημιούργησε όλα, κανένας δεν το δημιούργησε. Και επειδή κανένας δεν το δημιούργησε, γι' αυτό είναι Θεός. Δεν μπορείς να εξηγήσεις με το μυαλό σου τον Θεό, πρέπει να πιστέψεις με την καρδιά σου τον Θεό. Πλησίον σου είναι ο λόγος, εν το στόματι σου και εν την καρδία σου του τέστην ο λόγος της πίστεως, τον οποίον κηρύττουμεν, ότι αν πιστέψεις ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν από τους νεκρούς, θέλεις σωθεί. Διότι με την καρδία πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν. Ρωμαίους 10, 8, 9, 10 και το εδάφιο 13. Πας όστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Και το εδάφιο 17. Η πίστης έρχεται εξ ακοής και η ακοή δια του λόγου, δια της συνεχόμενης ακοής και ακοής και ακοής και ακοής του λόγου του Θεού. Πώς έρχεται η πίστη? Πώς έρχεται η απιστία? Πείτε το. Και πώς έρχεται η σύγχυση? Με τον ακούς από εδώ και από εδώ και από εδώ. Όλα έρχονται εξ ακοής. Αλλά διάλεξα να είμαι αυτό που λέει ο Κύριος Ιησούς, be single-minded. Να είσαστε επικεντρωτικοί, συγκεντρωτικοί, εστιασμένοι και να ακούτε από την πηγή. Από τον νόμιμο άμβονο που ο Θεός έθεσε στη ζωή σας. Αμήν. Ακούω πολλά πράγματα τώρα, αλλά η προσοχή μου είναι στο λόγο του Θεού. Αφουγκράζομαι είναι το ελληνικό ρήμα, πολύ ωραία. Αφουγκράζομαι, ακούω πολλά πράγματα, αλλά αφουγκράζομαι. I hear things going around, but I listen to, I give heed to. Με εστίαση. Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, ο Κύριος έκανε τα πάντα. Πώς αρχίζουμε το Ευαγγέλιο? Φοβηθείτε τον Θεόν. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος που δίνει το κλειδί για τον Ευαγγελισμό. Πολλοί ρωτάνε πώς να γίνεται ο Ευαγγελισμός. Να πώς να γίνεται ο Ευαγγελισμός. Τελείωσε η γνώμη μας. Δεν δίνουμε γνώμες. Τα δεν λέγει ο Κύριος. Δεν λέω τι μου είπε ο Κύριος. Λέω τι είπε ο Κύριος. Μεγάλη διαφορά. Ειδικά όταν ακούς χριστιανούς να λένε εμένα ο Κύριος μου είπε. Δηλαδή εννοείς ότι αν δεν ακούσω και κάνω αυτό που είπες, παράκουσα τον Θεό. Δηλαδή εξισώνεις αυτό που είπες με τον Λόγο του Θεού, φοβού. Δεν ακυρώνω το τάδε λέγει Κύριος. Σε προφητική έκφραση δεν το ακυρώνω, το πιστεύω. Αλλά τόσο πολύ πρέπει να φοβόμαστε που να λέμε σε όλους σε παρακαλώ κρίνε το αν είναι από τον Κύριο. Αλλά αυτό το καθημερινό της ρουτίνας. Όπως κάποιος αδερφός άρχισε να μου λέει, επειδή άκουγε πολλά από την τηλεόραση, πήγα να απογοράσω παπούτσια και ο Κύριος μου είπε, ένα λεπτό, περίμενε. Πάρε αυτό και μην πάρεις το άλλο. Και για τα λουριά των παπούτσιων, περίμενε. Stay there. Ο Κύριος μου είπε. Αποφάσισα να μην λέω ο Κύριος μου είπε, αλλά ο Κύριος είπε. Εξάλλου, ακούστε κάτι πολύ δυναμικό. Εάν ο Κύριος μου είπε, είναι για μένα. Αλλά ο Κύριος αυτόν που είπε, στο λόγο του είναι για σένα. Αντί να σου λέω ότι είναι για μένα, θα σου λέω ότι είναι για σένα. Δεν μπορεί ο Κύριος να πει κάτι και να είναι για σένα. Σίγουρα είναι. Ή ξέρεις, αλλά όχι ο κανόνας. Να ο κανόνας. Γι' αυτό λέγεται canon of the scripture. Εμείς δεν είμαστε. Άκουσε κάτι. Και ο Κύριος να σου δώσει κάτι. Και να είναι ειλικρινές και να είναι από τον Κύριο. Μέχρι να το βγάλεις από το πνεύμα σου και να διοχετευτεί μέσα από τις αισθήσεις σου και μέσα από τις φωνητικές χορδές και μέσα από τις σκέψεις σου, ήδη βγήκε κάτι μαζί με τον Λόγο του Θεού. Το καταλάβατε αυτό? Μέχρι να βγει άλλαξε. Έδωσα και κάτι δικό μου. Ένα πείραμα. Ρωτήστε κάποιον που λέει συνέχεια, ο Κύριος μου είπε και... ένοχος κι εγώ, δεν μιλώ για άλλους, ένοχος κι εγώ, απλώς μεγαλώνω, οριμάζω, αμήν, και παίρνουμε τα πράγματα του Θεού πιο σοβαρά. Ρώτησε τον 2 φορές τι του είπε ο Κύριος. Σου το εγγυώμαι. Θα είναι 2 διαφορετικές εκδόσεις. Ρώτησε τον 3 φορές. Και μετά... ρώτησε αυτόν που του είπε, αυτός που του είπε, και θα έχεις ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Ξέρετε το παιχνίδι του τηλεφώνου, από τον ένα στον άλλο, και τελικά η ιστορία έχει αλλάξει εντελώς. Αλλά όταν λέμε, τάδε λέγει Κύριος, και δίνουμε scripture reference, δίνουμε βιβλίο, κεφάλαιο και εδάφιο, και μετά τάδε λέγει Κύριος. Υπάρχει συνοχή και υπάρχει ανταπόκριση με τον αληθινό Λόγο του Θεού. Αμήν. Δεν ξεφεύγουμε. Γι' αυτό επιμένουμε στο Λόγο του Κυρίου. Και ο Κύριος λέει, φοβήθητε τον Θεόν και δότε αυτό δόξαν. Ο χριστιανός, θα πάω ένα βήμα πίσω, δεν μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε cool. Δεν έχω τίποτα εναντίον στο high five και στο cool, αλλά δεν είναι για την εκκλησία και για τον τόπο λατρείας. Εντάξει. Δεν έχω τίποτα να παίξεις με τα παιδάκια και να είσαι έτσι με τα παιδάκια. Κάντο. Το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν θα έπρεπε να γίνουμε τόσο κοσμικοί που να κάνουμε πράγματα τα οποία απλά ευαρεστούν την κοινωνία. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε cool, μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε holy, μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε άγιοι. Άγιος είμαι, άγιοι γίνεστε. Και θα ακούσετε Κύριοι να λένε, oh my God is very cool. Φανταστείτε τι βλασφημία είναι αυτό το πράγμα. Θέλουν να πούνε ότι ο Θεός είναι στα μέτρα σου. Έλα και θα βρεις έναν Θεό στα μέτρα σου για να κάνει αυτό που του ζητάς και τελικά ψάχνουν για ένα υπάλληλο. Ο Θεός δεν είναι ο υπάλληλος μου, ο Θεός δεν είναι το παιδί των θελημάτων, ο Θεός είναι Κύριος, είναι Άγιος και ο Πανγόνι θα γονατίσει και θα πει είναι Κύριος των Κυρίων, Βασιλιάς των Βασιλιάδων και ο μόνος άξιος να λάβει όλη τη δόξα, την τιμή και την προσκύνηση. Εγώ είμαι το παιδί των θελημάτων. Όχι ο Θεός. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων ιδού ευρικά άνθρωπον ο οποίος θέλει ποιήσει πάντα τα θελήματά μου. Μου έκανε εντύπωση γιατί ήξερα για το θέλημα του Θεού. Αλλά για τα θελήματα του Θεού. Άρα το θέλημα του Θεού αποτελείται από πολλά θελήματα. Το θέλημα του Θεού για την εκκλησία του. Το θέλημα του Θεού για τον λαό του. Αλλά υπάρχουν πράγματα που θέλει ο Κύριος από τον καθένα από μας. Και βρήκε έναν άνθρωπο να κάνει πάντα τα θελήματα του. Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημα σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, βοήθησε με να κάνω το θέλημά σου και τα θελήματα σου σε κάθε λεπτομέρεια και σε κάθε βάθος που χρειάζεται. Αμέν. Φοβήθητε τον Θεό και τον δόξα, αυτόν δόξα ότι ήλθε η ώρα της κρίσης αυτού. Και προσκύνησατε τον ποιήσαντι των ουρανών και την γη και την θάλασσα και τα σπηγά υδάτων. Και άλλος αγγέλος συγκολούθησε λέγον, έπεσεν, έπεσεν η Βαβυλών η πόληση μεγάλη, ότι εκ του είναι του θυμού της πορνείας αυτής πεπότηκε πάντα τα έθνη. Πώς ονομάζει ο Κύριος τη σημερινή κατάσταση της κοινωνίας και τις λεγόμενες εκκλησίες? Σας υπενθυμίζω, όλα μας δείχνουν ότι dispensationally, με τη διδασκαλία των οικονομιών, δηλαδή των χρονικών διαστημάτων που αντιστοιχούν σε διάφορες οικονομίες του Θεού, κατά τις οποίες ο Θεός ενεργεί προς ένα ορισμένο λαό και στόχο, όπως τώρα η οικονομία ήταν η οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά ήρθε η οικονομία της Καινής Διαθήκης. Είναι η οικονομία της Χάριτος και είναι η οικονομία της Εκκλησίας. Αφού τελειώσει η οικονομία της Εκκλησίας με την αρπαγή της Εκκλησίας, αρχίζει η οικονομία για τον Ισραήλ. Όπου ο Κύριος θα ασχοληθεί με τον λαό Ισραήλ. Σας υπενθυμίζω κάτι πολύ σοβαρό. Κάτι που μας απελευθερώνει. Δεν με πειράζει κάποιος αδελφός να πιστεύει κάτι διαφορετικό. Από άλλη εκκλησία εννοώ. Δεν με πειράζει αν ο αδελφός μου πιστεύει ότι θα αρπαγούμε στο μέσο της μεγάλης θλίψης, στο τέλος της μεγάλης θλίψης. Σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, όλα είναι ξεκάθαρα, η εκκλησία φεύγει πριν τη μεγάλη θλίψη. Και αν ξέρουμε τη διδασκαλία των οικονομιών, αφού ο Κύριος παίρνει την εκκλησία για να ασχοληθεί με τον Ισραήλ, τελειώνει η οικονομία της Εκκλησίας. Η νύφη πάει για τον γάμο. Δεν αρχίζει ο γάμος και λείπει η νύφη και την άφησε να φάει ξύλο, να μολοπιστεί, να χτυπηθεί, να κακοποιηθεί. Μην μου λέτε ότι εσύ ή εγώ είμαστε καλύτεροι σύζυγοι από τον Άγιον Θεό. Αυτός είναι ο καλύτερος σύζυγος. Αυτός είναι ο καλύτερος σύζυγος. Αυτός είναι που φροντίζει την νύφη. Έξοδος 34:14. Ο Θεός είναι Θεός ζηλότυπος και το όνομα Του είναι Θεός ζηλότυπος. Όχι μόνο είναι ζηλότυπος, το όνομα του είναι. Το όνομα του είναι Θεός ζηλότυπος. Μη μου πείτε θα αφήσει τη νύφη στα χέρια του κακοποιού. Νιώθεις νύφη? Λάθος ερώτηση από μένα. Ακού νιώθεις. Νιώθεις, ξενιώθεις. Είσαι η νύφη. Τι λέει η τελική μας εξουσία? Είμαστε η νύφη του Χριστού. Μας ηραβώνησε με έναν άντρα για να μας παραστήσει παρθένον αγνήν εις αυτόν ανάγκηχτούς. Μην τολμήσει κανένας να αγγίξει ή να κακοποιήσει την νύφη του Χριστού. Εσφραγίστητε με το πνεύμα το Άγιο της απολύτρωσης, ως της πνεύμα Άγιο, Εφεσίους 1:13 και 14, είναι ο αραβών της κληρονομίας μας εν Χριστώ Ιησού. Και για τους πιο παλιούς Κύπριους, 11:2 Β Κορινθίους, ήρμοσάμιν γάρι μας με έναν άντρα. Ηρμοσάμεν. Η γιαγιά μου έλεγε να αρμάσουμε τα παιδιά μας. Ξέρετε από πού πηγάζει το αρμάζω? Εντάξει, το αλλάζω λίγο στα κυπριακά πάντα όλα. Εμείς οι Κυπραίοι τα αλλάζουμε όλα. Anyway, αλλά η βάση είναι σωστή. Ηρμοσάμεν. Ξέρετε τι σημαίνει ηρμοσάμεν? Εσύ και εγώ τι είμαστε στην 1η Κορινθίους 12? Μέλη Χριστού. Δεν μπορεί να πει το πόδι δεν έχω ανάγκη το χέρι, και το χέρι δεν μπορεί να πει στο μάτι δεν έχω ανάγκη το μάτι, και το μάτι δεν μπορεί να πει δεν έχω ανάγκη το αυτή. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Να το κάνουμε λίγο πιο ελιάνα. Ας κάνουμε τώρα ανατομία. Ούτε γιατροί είμαστε, ούτε δικηγόροι, αλλά τα παίρνουμε όλα. Λοιπόν, ας το κάνουμε κάτι λίγο πιο κοντά. Από το πόδι, στο χέρι, στο μάτι, στα αυτιά. Βλέπετε αυτό? Αυτό είναι το χέρι. Στα αγγλικά, arm. Shoulder, όμως, arm, χέρι, παλάμι. Εντάξει. Hand, arm, shoulder. Βλέπετε τις κινήσεις. Ηρμοσάμινη μας είναι η ίδια λέξη που λέει στους Εβραίους 4:12. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δύστομον μάχεραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμόντε και μυελού. Και ξεχωρίζει τα σενίας της καρδίας. Αρμή είναι οι συνδέσεις. Ακόμα και οι οικοδόμοι χρησιμοποιούν αρμούς. Έχτισε σπίτι και ξέρεις. Αρμός. Αρμούς. Οι σύνδεσμοι. Ο μυελός τι είναι? Ο μυελός είναι... Εύχομαι να μην έχουμε κανένα γιατρό ανάμεσα μας που να μην ξέρει περισσότερα. Το πολύ να ταπεινωθώ, αδερφή Παναγιώτα. Πού είναι, δεν μου λες, ο μυελός πού είναι? Δεν είναι μέσα στους αρμούς. Κάπου εκεί είναι. Αλλά γίνεται... αρμή δίχως μυελό και κόκαλα δίχως μυελό. Αν τους κάνεις έτσι και δεν έχουν μυελό, θα σπάσουν. Σπάσουν δεν είναι σπάζουν, αν δεν έχουν μέσα. Αμήν. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει τόσο δυνατά ανταποκρίνεται με το σώμα του ανθρώπου και μας λέει ότι τα μέλη μας είναι μέλη του Χριστού. Αμήν αδελφοί, να λάβω τα μέλη του Χριστού, λέει στην 1η Κορινθίους 6, και να τα κάνω μέλη της πόρνης, διότι ο κολλόμενος με την πόρνη γίνεται ένα σώμα, αλλά ο προσκολόμενος με τον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα. Άρα πνευματικά μπορεί να ενωθώ τόσο πολύ με τον Θεό, όπως η παλάμη με το χέρι, με τον ώμο, οι κλειδώσεις, αρμή, τε και μυελί και όλα τα lubricants που υπάρχουν για να μην ακούμε. Εντάξει, εάν δεν υπήρχαν μυελί και αρμή και όλα αυτά που, πώς λέγονται αυτά που... Ναι, και τι τα λαδώνει, τι τα κρατά. Υπάρχουν υγρά τα οποία τα διατηρούν. Αμήν. Είναι lubricants τα οποία τα διατηρούν. Αλληλούια. Για να μην πάθεις αρθρίτιδα, δόξα στον Κύριο που μπορούμε να κινηθούμε σήμερα. Χαίρομαι τόσο πολύ που και τα δυο μου χέρια μπορούν να υψωθούν στον Κύριο. Μπορούν τα πόδια μου να πατήσουν, να τρέξουν, να χορέψουν, να αλλάξουν. Η φωνή μου είναι ελεύθερη, οι φωνητικές μου χορδές είναι ελεύθερες. Οι δικές σου είναι. Αμήν. Αλληλούια. Για να τις ακούσω λίγο. Αλληλούια. Όχι εγώ, για να τις ακούσει λίγο. Αλληλούια. Ζει ο Κύριος και ζει ψυχή μου. Αλληλούια. Δεν το λέω για να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Σας δίνω την ευκαιρία να λατρεύσετε τον Κύριο. Πάρτε το έτσι. Αν δεν θέλεις να πεις κάτι, μην πεις τίποτα. Αμήν. Αλλά σας δίνω την ευκαιρία να δοξάσετε τον Κύριο. Αχ, και να μου την έδιναν και εμένα. Αχ, και να μου δίνατε κι εσείς την ευκαιρία να δοξάσω κι εγώ λίγο τον Κύριο. Αντί και να κάθεστε και να με βλέπετε με έναν καχύποπτο ύφος και να αναλύετε τα πάντα με υποψία, αν σας έβλεπα να λατρεύετε τον Κύριο και να με... Φανταστείτε να με ενθαρρύνετε κιόλας τι θα γινόταν εδώ μέσα. Άρα τι είναι η δουλειά σου. Τι είναι η δουλειά σου. Η δουλειά σου είναι να λατρεύσεις τον Κύριο. Δεν θέλω ενθάρρυνση, δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος είναι η ενθάρρυνση μας. Αμήν. Δεν χρειαζόμαστε άνθρωπο. Εξάλλου δεν είναι για show. Αλληλούια. Αυτό που βγαίνει από μέσα μας είναι ο Κύριος. Μπορώ να λατρεύσω τον Κύριο μόνος μου καλύτερα παρά όταν είναι άλλοι μαζί μου. Αμήν. Αλληλούια. Δεν χρειαζόμαστε κανένα. Είμαι ένα ως το Αγίου Πνεύματος, a powerhouse for God. Και δεν απολογούμε για τον τρόπο που λατρεύω τον Κύριο. Φωνάζει πολύ. Το ζήτημα δεν είναι γιατί φωνάζει πολύ, το ζήτημα είναι για ποιον φωνάζει. Αλληλούια, 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 αλληλούια. Και όσοι ξέρουν την ιστορία μου θα καταλάβουν. Αυτό το στόμα ο διάβολος προσπάθησε να το λιώσει, να το καταστρέψει και να με σκοτώσει. Αυτό έγινε πριν 30... Φάτε, καλή αριθμητική τώρα. Αυτό έγινε από τον καιρό μου ήμουν 34 χρονών και μέχρι τα 22 μου, και ο Κύριος με ελευθέρωσε στην αναγέννηση μου. Και ο Κύριος πήρε αυτό το στόμα που πήγαινε για καταστροφή με μάλτιφο μερηθήμα, πήρε το στόμα που θα ήταν λιωμένο και καταστρεμμένο και άρχισε να χρησιμοποιεί κάτι που θα καταστρεφόταν, όδευε για την καταστροφή, το πήρε και άρχισε να κηρύττει το λόγο τον Άγιο. Γι' αυτό θέλω να ξέρετε ότι όταν φωνάζω και αλλάζω, έχω μεγάλο λόγο. Αυτό είναι. Όλοι μας έχουμε λόγο. Και ξέρεις κάτι. Και τίποτα να μην έπαθε το στόμα σου. Δόξα στον Κύριο. Έχουμε λόγο να λατρεύουμε τον Άγιον Θεό. Αλληλούια. Μόνο και μόνο που σκέφτομαι ότι έρχεται να μας παραλάβει. Μόνο που ερχόμαστε στην εκκλησία και νομίζουμε άντε να περάσει η ώρα, άντε ποτέ να πάω στο σπίτι. Μέχρι που να έρθει η ώρα να πούμε δεν πάω σπίτι μου, αλληλούια. Δεν πρόκειται να σε αφήσω, Άγιε Θεέ μου, μέχρι να με ευλογήσεις. Και αυτό δεν το λέμε με θράσος, το λέμε σαν σιγουριά ότι Κύριε, βαρέθηκα αυτόν τον κόσμο και χρειάζομαι το δικό σου άγγιγμα και τη δική σου ευλογία. Και ο λόγος του είναι αλήθεια. Και ο λόγος του με γεμίζει. Δεν ήρθες από τη Λευκοσία για να μην λάβεις κάτι. Δεν μας ακούς από τη Ρόδο για να μην λάβεις κάτι. Δεν μας ακούς από εκεί που μας ακούς για να μην λάβεις οτιδήποτε. Αλληλούια! Αυτό είναι Άγια Συνάθρηση του Άγιου Θεού. Αλληλούια! 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 Να πάρω τα μέλη μου και να τα κάνω μέλη της πόρνης μη γέννητο. Θα πάρω τα μέλη μου και θα τα κάνω μέλη του Χριστού. Προσκολόμενος με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Yes. Ακούστε πόσο δυνατή είναι αυτή η έκφραση. Ο προσκολόμενος με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν λέω, ξέρεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο προσκολόμενος με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Δεν παίρνει ο Κύριος το πνεύμα μου και στηρίζεται στο τι θα κάνει το πνεύμα μου. Το πνεύμα του νικάει. Και αυτό το ένα πνεύμα είναι το δικό του πνεύμα. Όχι το δικό μου. Είμαστε ένα πνεύμα. Λέμε κάτι... Μια φορά να μας πιάσει ο Κύριος. Μια φορά μόνο. Όχι δύο. Μια φορά να μας πιάσει. Να σκεφτόμαστε το ίδιο. Να έχουμε τον ίδιο μπόθο. Να μην γυρίζει στους νους μας και να βόσκει αλλού την ώρα της συναθρήσης. Και να είμαστε όλοι και να λέμε, Κύριε, μαζευτήκαμε εδώ και αν δεν μας ευλογήσεις δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα. Κύριε, το πιστεύουμε ότι απόψε είναι η βραδιά. Όχι αύριο, όχι μεθαύριο. Έχει και αύριο ο Κύριος των άρτων ημών των επιουσιών. Αλλά σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι η μέρα που θα ακούσεις τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Και όταν την ακούσεις με σκληρινή στην καρδιά σου, αφήσε επιτέλους αυτή την πέτρινη καρδιά να σπάσει και να πεις, επιτέλους ήρθα να ξεσπάσω μέσα στον Άγιο Λόγο του Κυρίου, στον Άγιο οίκο του Άγιου Θεού μου. Έπεσεν Βαβυλών η πόληση μεγάλη, ο τικτουίνου του θυμού της πορνείας αυτής. Πεπόκειται πάντα τα έθνη, οι εκκλησίες, η κουλτούρα, η παράδοση. Βλέπουμε τη μια χώρα μετά την άλλη να πέφτουν στην αποστασία. Βλέπουμε την εκκλησία να έρχεται στη μεγάλη αποστασία που προφητεύεται στη Β' Θεσσαλονίκης 2. Και η πνευματική πορνεία είναι χειρότερη από τη φυσική πορνεία. Και αυτή η πορνεία θα λάβει τον θυμό και την οργή του Θεού. Η απομάκρυνση από τον Θεό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε ένα έθνος. Γι' αυτό λέγε στους Ψαλμούς. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Μακάριον το έθνος του οποίου ο Θεός είναι Κύριος. Και τρίτος άγγελος συγκολούθησεν αυτή στο 9. Λέγον εν φωνή μεγάλη, ήτι στο θηρίον προσκυνεί και την εικόνα αυτού. Και λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού. Εμείς ακούμε εικόνα και αμέσως παγώνουμε. Οι Εβραίοι να δείτε. Ποτέ τους δεν περνάει από το μυαλό τους να προσκυνήσουν εικόνα. Εμείς γεννηθήκαμε σε ένα μέρος που προσκυνούν οι άνθρωποι ξύλων κορμού δέντρου. Παίρνουν το 1/3, λέει ο προφήτης, και το χρησιμοποιούν για να μαγειρέψουν. Παίρνουν το άλλο τρίτο του ξύλου και το χρησιμοποιούν για να θερμανθούν και παίρνουν το άλλο τρίτο και κάτι άλλο κάνουν. Τρία πράγματα. Το τρίτο, ναι, το τρίτο, το πιο βασικό. Και το παίρνουν και κάνουν εικόναν ανθρώπου και την γονάτιζουν και προσκύνουν μπροστά στο ξύλο. Ιωάννης 4, 24, 23 και 24. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκύνοντες αυτόν εν πνεύματι Αγίο θέλουν συμπροσκύνουν, διότι ο Θεός είναι πνεύμα και τι ούτους θέλει ο Θεός τους προσκύνοντες αυτόν εν πνεύματι Αγίο και αληθεία. Να πως προσκυνούμε. Κινούμαστε προς τον Θεό. Γονατίζουμε προς τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Το δάφιο 10 και αυτός πιέται εκ του ίνου του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου. Εν το ποτηρίο της οργής αυτού και βασανιστήσεται εν πυρίεν και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτόν ανεβαίνει εις αιώνας αιώνων. Το προσέξατε, το προσέξατε. Θέλουσι βασανιστεί μία εικόνα για την κόλαση και κλείνουμε με αυτή την εικόνα για την κόλαση. Και βασανιστήστε τον πυρί και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του αρνίου και ο καπνός του βασανισμού αυτόν αναβαίνει, να το ακούσω, να το ακούσω, για 2 μέρες, 3 μέρες, 3 χρόνια, 3 εκατονταετίες, 3.000 χρόνια, για πόσο? Τι σημαίνει? Για πάντα. Η κόλαση είναι αιώνια. Σας πληροφορώ, οι περισσότερες ευαγγελικές εκκλησίες σήμερα, οι περισσότερες εκκλησίες έχουν επηρεαστεί από την ψευδοδιδασκαλία ότι η κόλαση δεν είναι αιώνια και δεν υπάρχει. Και πολλοί που πηγαίνουν σε τέτοιες εκκλησίες δεν το καταλαβαίνουν καν μέχρι που να είναι πολύ αργά. Και ούκ έχουν συνανάπαυση ημέρας και νυχτός. Οι προσκυνούντος το θύρον και την εικόνα αυτού. Και ή της λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Όδε η υπομονή των Αγίων έστιν. Όδε οι τηρούντες τα εντολάς του Θεού και την πίστη του Ιησού. Τι κάνει τη μεγάλη διαφορά με αυτόν που πάνε στην αιώνια εγκόλωση και με αυτούς που αρπάζονται για να είναι με τον Κύριο για πάντα. Όδε η υπομονή των Αγίων. Όδε η υπομονή των Αγίων. Πριν να γίνει αρπαγή, τι λέει ο Κύριος στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 10. Επειδή εσύ ετήρησας των λόγων της υπομονής μου και εγώ θέλω σε τηρήσει από τη ημέρας της μεγάλης του πειρασμού που μέλει να έρθει επί πάσαν την οικουμένη. Ο λόγος του Θεού λέγεται ο λόγος της υπομονής. Αμήν. Ο λόγος της υπομονής. Οι τηρούντες τα εντολάς του Θεού. Τηρούντες, όχι ακούοντες. Μακάρι οι εκτελούντες και μακάρι οι θέλουσιν είστε εν τη εκτελέση του λόγου του Θεού. Τα εντολάς του Θεού και την πίστην Ιησού. Και ήκουσα εκ του ουρανού λεγούσις μη γράψον. Μακάρι οι νεκροί, Κυρίου, αποθνίσκοντες απ' την έλαγη το πνεύμα, ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα έργα αυτών να ακολουθεί με ταυτόν και είδον και ειδούν εφέλη λευκή και επί την εφέλην καθήμενος όμοιο ιό ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός, ποιος άλλος μπορεί να είναι παρά τον Κύριον Ιησούν. Έχων επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν και εν τη χείρη αυτού δρέπανον οξύν και άλλος άγγελος 15. Εξήλθεν εκ του ναού, κράζον εν φωνή μεγάλη φωνή το καθημένο επί της νεφέλης. Πέμψον το δρέπανο σου και θέρισον ότι ήλθεν εσύ η ώρα του θερίσου, ότι εξηράνθη ο θερισμός της γης. Και έβαλεν το εδάφιο 16 ο καθήμενος επί την νεφέλη το δρέπανον αυτό επί την γην. Και θερίστη η γη και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν το ουρανό έχων και αυτός δρέπανον οξύ. Εδάφιο 18. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου έχων εξουσίαν επί του πυρός και φώνησεν κραυγή μεγάλη. Δεν είδα κανέναν που να μην αλλάζει από αυτούς που φάνηκαν στο μεσουράνημα. Εφώνησε κραυγή μεγάλη. Καλά η κραυγή. Είναι κανένας που ακούσε κραυγή μικρή? Τι σημαίνει κραυγή μεγάλη? Είναι φιλολογικό σχήμα για να μας δείξει έμφαση. Εν κραυγή μεγάλη το έχοντι το δρέπανον το οξύ λέγον, πέμψον σου το δρέπανον το οξύ και τρίγησον τους βότριους της αμπέλους της γης, ότι ήκμασαν εσταφύλλα της γης, εδάφιο 19. Και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτή στην γη και τρίγησαν την άμπελον της γης και έβαλεν εις τελίνον του θυμού του Θεού την μεγάλη. Ο Θεός είναι καλός 100%. Αλλά ο Θεός είναι και δίκαιος 100%. Και πατήθη ο λινός έξω της πόλεως και εξήλθεν αίμα εκ της λινού άχρη των χαλινών των ύπων από σταδιών 1600. Άρα εδώ βλέπουμε σε πράξη. Είχαμε πει ότι το κεφάλαιο 14 είναι παρενθετικό κεφάλαιο, μια ένεση ενθάρρυνσης από τον Κύριο. Καθώς βγήκαμε από το κεφάλαιο 13 που μας μιλάει για την εμφάνιση του Αντίχριστου και του συστήματος του Αντίχριστου και ξαφνικά μας μιλά για τις 144.000 ευαγγελιστές από τον λαό Ισραήλ, μας μιλά για πολλούς σωζωμένους κατά τη διάρκεια της μεγάλης θλίψης, μας μιλά για το όρος Σιών, μας μιλά για το Αρνίον, μας μιλά για τον ουρανό, μας δίνει έναν glimpse, μια ματιά μέσα στον ουρανό και του τι γίνεται στον ουρανό. Με άλλα λόγια, ενθαρρυνθείτε. Ό,τι και να γίνεται εδώ κάτω στη γη, εσείς ανακύψατε τα σκεφαλά σας, γιατί η λύτρωση σας πλησιάζει. Ο θυμός του Θεού όμως είναι πραγματικός. Μα ο Θεός είναι καλός. Είναι μόνο η ένας χαρακτηρισμός του Θεού. Μα ο Θεός δεν έχει αγάπη μόνο. Είναι αγάπη. Μίλησαμε για 4 με 5 άλλα πράγματα που ο Θεός είναι και δεν έχει απλά. Ο Θεός είναι Θεός ζηλότυπος. Έξοδος 34:14. Μίλησαμε ότι ο Θεός είναι, δεν έχει φωτιά απλά. Ο Θεός ημών είναι, ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκον. Εβραίους 12:29. Και πάνω απ' όλα, ο Θεός είναι Άγιος. Και αυτό είναι που ξέχασε η Εκκλησία. Αποκάλυψη 4:8. Και σε τόσα άλλα μέρη. Και ασχοληθήκαμε και με άλλα πράγματα που ο Θεός είναι και δεν έχει απλά. Να σας πω κάτι. Γίνονται πολλά εγκλήματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί θα μας χορτάσει μακρό των μερών και θα μας δείξει τη σωτηρία του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας ομολογήσουμε τον λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο ότι φυλάτε την άξοδο μας και την είσοδο μας από τον ίν και έως το ένος. Δεν θέλει συμβαίνει σε μένα, σε σένα, σε εμάς κακόν. Αμήν. Και μάστιγα δεν θέλει πλησιάζει τη σκηνή μας, στο σπίτι μας, στην οικογένεια μας, στην εκκλησία μας, στη διακονία μας, ότι έχει ήδη προστάξει εις τους αγγέλους ημών, εις τους αγγέλους αυτού περί ημών, δια να μας διαφυλάττους εν πάσης δοδής μας. Επειδή εμείς θέσαμε στον Κύριο την ελπίδα μας, τον ύψιστον των Άγιων Θεών, την αγάπη μας για τούτο ο Θεός, θέλει μας λυτρώσει, θέλει μας υψώσει, θέλει μας χορτάσει μακρότητα μερών και θα μας δείξει, θέλει να μας δείξει τη σωτηρία του. Εφόσον θέλει να με φυλάξει για να μου δείξει, κανένας δεν μπορεί να με κόψει για να μην μου δείξει ο Θεός. Και εφόσον ο Θεός μου λέει, έχω σχέδια καλά για σένα να σου δώσω το προσδοκόμενο τέλος. Ποιος είναι αυτός που θα μου κόψει τη ζωή μου για να μην δω το προσδοκόμενο τέλος? Η ζωή μου δεν θα έχει απροσδοκητό τέλος, αλλά το προσδοκόμενο τέλος που όχι μόνο εγώ προσδοκώ, αυτό που ο Θεός προσδοκεί. Το θέλημά του να γίνει, όχι το δικό μου. Επειδή ένας δικαστής, τώρα φανταστείτε, με αυτό το διπλό έγκλημα που λέμε, να πάει ένας στον δικαστή τώρα. Και ο δικαστής ήταν ένας έμπειρος δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου. Εγκληματολόγος, δικηγόρος, δικαστής. Και ταυτόχρονα ένας καλός γείτονας, καλός σύζυγος, καλός πελάτης, καλός γείτονας στη γειτονιά, καλός στην κοινωνία. Και παίρνουν αυτούς τους εγκληματίες και ανακοινώνουν, είσαι ένοχος για 35 κατηγορίες φόνου στη γερού προμελέτης. Αυτό σημαίνει, κανονικά πρέπει να σημαίνει εκτέλεση, αλλά λένε να τους ταΐζουν στη φυλακή μέχρι που ζουν ή θα τους βγάλουν σε 10-15 χρόνια. Αλλά λένε, ο νόμος λέει, πώς το λέμε, ισόβια δεσμά. Αλλά επειδή είμαι καλός άνθρωπος, μπορείτε να πάτε σπίτι σας για μου. Και ο δικαστής είναι γείτονας σου και είναι καλός μαζί σου. Όταν πας στο δικαστήριο, τον προσμένεις να είναι καλός γείτονας ή καλός δικαστής? Τι προσμένεις από τον καλό δικαστή? Καλοσύνη ή δικαιοσύνη? Τι προσμένεις από τον καλό άνθρωπο? Καλές πράξεις. Κανένας καλός εκτός από τον Θεό. Ας το πάρουμε στον Κύριο. Ο Κύριος είναι καλός. Είναι κανένας που τα αμφιβάλλει. Ο Κύριος είναι αγάπη. Είναι κανένας που τα αμφιβάλλει. Ο Κύριος είναι αγάπη. Ο Κύριος είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Είναι ο Κύριος δίκαιος. Είναι ο Κύριος Θεός δικαιοσύνης. Όταν ο Κύριος κάθεται στον θρόνο της κρίσης, τι προσμένεις από τον Κύριο? Κρίση ή καλοσύνη? Κρίση. Δίκαια κρίση. Να σου το αποδείξω. Θα είμαστε δίπλα του και θα αλλάζουμε. Δίκαιε και αληθινέ εκκρίσεις του Άγιου Θεού μας. Αυτό θα λέμε. Αμήν. Ναι, ο Θεός, σαν καλός Θεός, θα μου δείξει την αγαθότητα του. Ρωμαίους 2:4. Είναι η Χριστότης του Θεού που οδηγεί μας εις μετάνοια. Αλληλούια. Μέσα στην καλοσύνη του, ο Θεός θα μου δείξει την καλοσύνη του. Για το ζήτημα που είδαμε της αιωνιότητας, της κόλασης, θα σας αναφέρω ένα όνομα γιατί πέρασαν 35 χρόνια. Κάρτον Πίρσον, πήγα στην εκκλησία του όταν ήταν. Άλλαξε διδασκαλία, σήμερα ακολουθώ το Universalism. Universalism σημαίνει ότι όλοι είναι σωσμένοι. Βουδιστές, Ισλαμιστές, ISIS, Hindus, άπιστοι, βλάσφημοι, όποιοι και να είναι, είναι σωσμένοι. Και ο λόγος που τους κηρύττουμε ποιος είναι, γιατί να τους κηρύττουμε, και η απάντηση ήταν η εξής. Επειδή μέσα τους είναι αναστατωμένοι, θα σταματήσουν να είναι αναστατωμένοι και θα σταματήσουν να σκοτώνουν και θα έχουν ελπίδα μέσα τους. Ακούστε κάτι άλλο, μια άλλη δικαιολογία. Ο Κύριος αναφέρθηκε στη γέννα και χένα. Η γέννα ήταν στην κοιλάδα Χεβρών, στον σκουπιδό τοπό της, έξω από την Ιερουσαλήμ. Και ήταν ένα μέρος που 24 ώρες το 24ωρο καιγόντουσαν τα σκουπίδια μαζί με τα πτώματα των εγκληματιών, υποτίθεται των εγκληματιών, τους οποίους σταύρωναν, εκτελούσαν οι Ρωμαίοι κλπ. Άρα αυτό το μέρος έκαιγε 24 ώρες το 24ωρο. Και ο Κύριος αναφέρθηκε στη γέννα για την κόλαση. Και ακούστε παραλληλισμό. Λέει, αν πας σήμερα στο Ισραήλ, δεν θα δεις τη γέννα γιατί έχει σταματήσει να καίγει. Να καίει. Άρα μας δείχνει ότι και η κόλαση. Ακούτε σκέψη τώρα. Σκέψη πάνω σε σκέψη. Ακούστε συμπεράσματα τώρα. Δώσουμε εδάφιο. Πού πάει το εδάφιο και θέλουν συναπέλθει μεν εις ζωήν αιώνιον ή δε εις κόλασιν αιώνιον. Λέω ένα λεπτό. Φιλολογικά να το πάρεις, λογοτεχνικά να το πάρεις, με όποιο τρόπο συντακτικά να το πάρεις, δεν μπορεί το μισό μέρος να είναι αλληγορικό και το άλλο μισό να είναι κυριολεκτικό. Η όλη πρόταση είναι κυριολεκτική, αλληγορική, ή δεν μπορεί να είναι μισό και μισό. Λέω, είναι η ζωή αιώνιος. Ναι. Η κόλαση όχι. Γιατί? Συμπεράσματα. Αρχίζουν να νομίζουν ότι είναι καλύτερα από τον Θεό και έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και ότι ο Θεός δεν είναι τόσο άδικος που θα κάνει. Δεν είναι ο Θεός τόσο άδικος που θα στείλει κάποιον στην κόλαση. Φοβήθητε τον Θεόν και δώτε δόξον εις Αυτόν. Μου θυμίζει κάτι άλλο που είπε ο Κύριος Ιησούς. Μη φοβού αυτόν που μπορεί μόνο να αποκτύνει το σώμα, αλλά να φοβάσαι αυτόν που μπορεί και να αποκτύνει το σώμα και να στείλει την ψυχή και το σώμα στην κόλαση. Εκεί είναι ο κλαφθμός και ο βρυγμός-τριγμός των οδόντων. Και ανεβαίνει ο καπνός του Θείου και της φωτιάς και δεν έχει τέλος. Είναι ατελεύτητη η κόλαση. Και θα πάμε με το τι λέει ο Κύριος. Και αυτός ο αμετανόητος κάποτε αδελφός που μπήκε στο Universalism, όπως και πολλοί άλλοι, μπορώ να τους κατονομάσω, δεν έχει σημασία. Ο λόγος που το αναφέρω είναι το εξής, γιατί έκανε ένα φιλμ τώρα και θα το δουν πολλοί χριστιανοί και πολλές εκκλησίες, και ο τρόπος που το παρουσιάζει είναι ο Θεός είναι τόσο καλός. Και είδα μια σκηνή που υποτίθεται τον δίκαζαν, τον Κάρτον Πίρσον, και έλεγε, ενώ είδα μια σκηνή σε αυτό το κλιπ, το βίντεο που μιλούσε γι' αυτό, είχα τρώσει τόσα χρόνια να τον δω. Από το 90 κάτι. Και λέει, στέκεται μπροστά από μια επιτροπή και του λένε, η βίβλος λέει ότι η κόλαση είναι αιώνιος, και τους δείχνει να φαίνονται κακοί. Ξέρεις, με τη μουσική στο πίσω μέρος μπορεί να σου κάνει κάποιον να φαίνεται τόσο κακός. Και απαντά ο Κάρτον Πίρσον με τόση ευσπλαχνία. Εσύ αν ήξερες ότι κάποιοι φίλοι σου ήταν στην κόλαση, δεν θα κάνεις το πάνω για να σταματήσεις αυτό το πράγμα. Προσπαθούν να δείξουν ότι είναι πιο ευσπλαχνικοί από τον Θεό. Αντί να πούμε Άγιος και δίκαιος είναι ο Θεός, αληθινέ και δίκαι εκκρίσεις αυτού. Και σύμφωνα με την 1η Κορινθίους 6, δεν ξέρετε να κρίνετε βιωτικές υποθέσεις, πόσο μάλλον πνευματικές. Δεν ξέρετε ότι αγγέλους θέλουμεν κρίνει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, διότι ποιος θα κάθεται στο λευκό θρόνο τη μεγάλη κρίση, στο κεφάλαιο 20 που θα αναλύσουμε? Ο Κύριος Ιησούς. Γιατί ο Κύριος Ιησούς και όχι ο Πατέρας? Γιατί ο Πατέρας έδωσε όλη την κρίση στον Υιόν. Καλά, εμείς πώς θα κρίνουμε αγγέλους? Πιστεύω θα είμαστε δίπλα από τον Κύριο Ιησού και θα πανηγυρίζουμε καθώς ο Κύριος ξεχωρίζει το καλό από το κακό και πετάει στα σκουπίδια, στον αιώνιο σκουπιδότοπο, στην κόλαση, τον διάβολο. Αποκάλυψη 20:10. Τον δράκοντα, τον όφη, των αρχαίων, των θηρίων και των ψευδοπροφήτην, των αντίχριστων και των ψευδοπροφήτην, εις τη λίμνη του πυρός. Και ο Άδης και ο θάνατος θα λυσιρηφθεί εις τη λίμνη του πυρός. Δεν χαίρεστε που πλέον θα ζήσουμε σε μια κοινωνία που θα είναι μόνο θεόνομος, θα είναι κυρίαρχος ο Κύριος, θα επικρατεί δικαιοσύνη, δεν θα υπάρχει κακό. Το κακό θα είναι αιώνια ξεχωρισμένο και το καλό θα είναι αιώνια ξεχωρισμένο. Δεν χαίρεσαι που το όνομα σου είναι στο βιβλίο της ζωής. Τι κι αν κερδίσεις τον κόσμο όλων και ζημιωθείς την ψυχή σου, έλα στον Κύριο, έλα στον Κύριο. Αδερφέ μου και αδερφή μου, έλα πιο κοντά στον Κύριο. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.